Τάσο Κοτσάνη πίσω το μικρόφωνο, εκπομπή Safety Car, και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον διευθυντή του Car and Driver, του περιοδικού, τον Νίκο Τομερτέκη. Νίκο, καλή σου μέρα. Καλημέρα Τάσο και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος και καλή Πρωτομαγιά να έχουμε. Έτσι, μπράβο. Περάσαμε ωραία. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά. Έστεισα εκεί στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι θα περάσετε καταπληκτικά, ο καιρός ήταν σούπερ. Έτσι. Έφυγε ο κόσμος, είδαμε. Έφυγε όσο μπορούσε να βρει ανθρώπους που αγαπάει, να βρεθούν όλοι κοντά, οι οικογένειες πλέον να μαζευτούν όλες μαζί και να γιορτάσουν τουλάχιστον έτσι με ωραίο τρόπο. Ήταν 2 χρόνια τέξη με τον κορονοϊό και τα μέτρα για την πανδημία, που ουσιαστικά σε όσους ζουν σε πόλεις ήταν αδύνατο να φύγουν εκτός πόλεων. Οπότε ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί, όπως πολύ σωστά το είπες. Λοιπόν, έχοντας εσένα λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, δεν μπορώ παρά να ρωτήσω, γιατί είσαι χρόνια μέσα στο κουρμπέτι της δημοσιογραφίας του ειδικού τύπου, πολλά τα χρόνια, πολλά αυτοκίνητα έχεις οδηγήσει, έχεις ζήσει στιγμές με την ελληνική αγορά στα top, στα κόκκινα των πωλήσεων και στα down. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα πλέον τώρα εδώ, έχουμε πει στο 2020, πώς βλέπεις την ελληνική αγορά, κινείται φύλλο, τι κάνουν εταιρείες, κοίταξε, δεδομένα παίρνεις. Η αγορά, ναι, η αγορά είχε μια αρκετά καλή πορεία μέχρι εκεί το 12-13, μετά ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη βουτιά, άγγιξε τα όρια της, τα χαμηλά της, στις 70-75.000 αυτοκίνητα, μετά σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει, ήρθε λοιπόν ο κορονοϊός και τα προβλήματα που υπήρξαν με τις παραδόσεις των αυτοκινήτων λόγω των ημιαγωγών, των γνωστών chips, τα τσιπάκια δηλαδή. Το 19 ήταν μια καλή χρονιά, πάρα πολύ καλή χρονιά θα λέγαμε, και ουσιαστικά ξαναγυρίσαμε πάλι εκεί που το αφήσαμε, έχοντας να αντιμετωπίσει το σύνολο η αυτοκινομηχανία πάλι τα προβλήματα με τις παραδόσεις. Από ό,τι διαφαίνεται, το πρόβλημα θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί γιατί τώρα δεν έχουμε μόνο τα προβλήματα με τα τσιπάκια. Έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Είναι 2 χώρες οι οποίες είχαν και παραγωγή αυτοκινήτων αλλά και παραγωγή πολλών εξαρτημάτων. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δημιουργεί και καινούργια προβλήματα στις παραγωγές των αυτοκινήτων. Η ελληνική αγορά κινείται χαμηλά. Το πρώτο τρίμηνο έχει κλείσει στο 4,5% κάτω σε σχέση με πέρσι. Δεν διαφαίνεται ότι θα πάμε καλύτερα σε σχέση με πέρσι, και αυτό γιατί πάλι θα συνεχιστούν τα προβλήματα με τις παραδόσεις των αυτοκινήτων. Ξέρουμε όλοι, ένα δημοφιλές αυτοκίνητο για να το παραλάβει κάποιος, αν το παραγγείλει σήμερα, θα του παραδοθεί μετά από 1 χρόνο, 14 μήνες, κάπου εκεί. Και τα λιγότερα δημοφιλή αυτοκίνητα, πάλι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις είναι 6 με 8 μήνες. Είσαι, Νίκο, από τους λίγους Έλληνες δημοσιογράφους οι οποίοι βγαίνουν και στο εξωτερικό σε παρουσιάσεις των μοντέλων, καθώς η δουλειά σου είναι και συναντάς κόσμο και μιλάς με τις εταιρείες εκεί, τις μεγάλες. Εκεί πώς βλέπουν την κατάσταση όλοι, τι σας λένε μεταξύ εκεί που κάθεστε και πίνετε τον καφέ σας ή το ποτό σας με τα στελέχη? Είμαστε, εντάξει, εμείς λοιπόν είμαστε, μπορεί να είμαστε μια μικρή αγορά σε σχέση με τις μεγάλες, τις γερμανικές και τις γαλλικές. Και της Γαλλίας, εν πάση περιπτώσει, δίνουν τα εργοστάσια, εντάξει, τα εργοστάσια δίνουν προτεραιότητα, δίνουν σε αυτές τις αγορές. Γιατί και εκεί τα αυτοκίνητα είναι λίγο πιο ακριβά. Εδώ η Ελλάδα που έχει χαμηλότερο ΑΕΠ, υπάρχει μια διαφορετική πολιτική των εργοστασίων απέναντι στην ελληνική αγορά. Οπότε προτιμούν να προωθούν τα αυτοκίνητα σε αυτές τις αγορές που είναι και πιο ανταγωνιστικές και έχουν και μεγαλύτερη κερδοφορία. Βεβαίως, θέλω να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, Τάσο, ότι μπορεί οι πωλήσεις των εταιριών των αυτοκινητοβιομηχανιών να έχουν πέσει, η κερδοφορία όμως έχει ανέβει. Έτσι. Δηλαδή, πουλάνε πολύ λιγότερα αυτοκίνητα, έχουν ακριβήνει τιμές, μια μέση τιμή στα αυτοκίνητα, μια λιανική τιμή έχει αυξηθεί κατά 25%. Να θυμίσω ότι πριν τον κορονοϊό, το μέσο κέρδος αν αυτοκίνητο ήταν στα 800-900 ευρώ και τώρα έχει πάει, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσίευσαμε και εμείς στο carandriver.gr πριν από 15 μέρες, η μέση τιμή με τα περσινά δεδομένα έχει πάει στα 1.900 ευρώ. Έτσι. Οπότε αυτό που κοιτάζουν τώρα οι εταιρείες για να αυξήσουν την κερδοφορία τους είναι λιγότερα αυτοκίνητα να παράγουν και να αυξήσουν την κερδοφορία. Λογικό, είναι εταιρείες, είναι κοιτάνε το κέρδος.
κάτι για το οποίο, ρε Νίκο, να σε ρωτήσω. Όπως κάνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, βάζουν φόρους όταν θέλουν να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα οικονομικό, και όταν περνάει η δύσκολη στιγμή και εξομαλύνεται η κατάσταση, οι φόροι παραμένουν. Τώρα πάμε σε εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Ανεβάζουν τις τιμές, λογικό, γιατί θέλουν κέρδος για να επιβιώσουν. Το κέρδος είναι όλη η ιστορία. Τι βλέπεις, αν περάσει όλο αυτό το κακό με τον πόλεμο, τον κορονοϊό, σούμε όντως στην κανονικότητά μας, θα υπάρξει μείωση των τιμών ή θα παραμείνουν στα ίδια? Δεν νομίζω. Εντάξει, ο κανόνας της αγοράς είναι ότι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Υποτίθεται ότι αυτό που ισχυρίζονται εκείνες, και ως ένα σημείο έχουν δίκιο, είναι ότι εντάξει, τα αυτοκίνητα λοιπόν μπορεί να φαίνονται ότι έχουν ακριβήνει, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν ακριβήνει, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερο εξοπλισμό κτλ. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Από τη στιγμή που δεν έχουν μεγάλη παραγωγή και δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν έχουν κανένα λόγο να μειώσουν τιμές. Θα μπορούσαν να μειωθούν τιμές, εάν και εφόσον πάμε πάλι σε υπερπαραγωγή, γιατί από ό,τι θα θυμάσαι στα προηγούμενα χρόνια, προηγούμενες δύο δεκαετίες ίσως, το πρόβλημα της αγοράς αυτοκίνητων ήταν η υπερπαραγωγή. Δηλαδή, έτσι, τα εργοστάσια παρήγαν πάρα πολλά αυτοκίνητα, δεν μπορούσαν να τα διαθέσουν, οπότε για αυτό το λόγο προχωρούσαν σε εκπτώσεις. Τώρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, οπότε είναι ο κανόνας της αγοράς και της ζήτησης. Υπάρχει ζήτηση για αυτοκίνητα και στην ελληνική αγορά, γιατί μάλλον πριν δεν το ολοκλήρωσα, δεν είναι αυτή η πραγματική δυνατότητα της ελληνικής αγοράς. Δηλαδή, δεν είναι μια αγορά τώρα που από ό,τι φαίνεται θα κοιμάθει στις 110.000 αυτοκίνητα. Είναι μια αγορά βάσει ζήτηση 150 με 160.000 αυτοκίνητα. Όμως δεν υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα για να διατεθούν στην αγορά την ελληνική. Πόσο μάλλον και στις μεγαλύτερες αγορές. Έτσι. Κάτι για το οποίο θα ήθελα να μιλήσεις και να σε ακούσει ο κόσμος είναι το ότι ως Έλληνες οδηγοί έχουμε πολλά κολλήματα, να το πω, σε μάρκες, σε μοντέλα. Υπήρχαν όντως παλιά προβλήματα σε εταιρείες, μη αξιοπιστία. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Πλέον το αυτοκίνητο από τις εταιρείες, όποια και είναι αυτή, είτε προέρχεται από Ιαπωνία, Κορέα, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, από όπου και αν προέρχεται, έχουν αλλάξει. Υπάρχει πλέον αξιοπιστία σε όλες τις εταιρείες. Καταρρευτεί αυτός ο μύθος. Εγώ, μιας και μου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα, έχω να σου πω λοιπόν το εξής. Θεωρητικά και πρακτικά ίσως, τα στάνταρ της παραγωγής ενός μεγάλου εργοστασίου, είτε παράγει το αυτοκίνητο στη Γερμανία για παράδειγμα, είτε το παράγει στην Κίνα για παράδειγμα, είτε το παράγει ακόμα και στην Τουρκία για παράδειγμα, είναι τα ίδια. Αυτό σχεδίζονται εκείνες. Όμως, ένας εργάτης ή εργαζόμενος, μάλλον να το πω, ο οποίος έχει μια εμπειρία και δουλεύει σε ένα γερμανικό εργοστάσιο ή σε ένα γαλλικό εργοστάσιο, φαντάζομαι ότι δεν έχει την ίδια εμπειρία με ένα καινούργιο εργοστάσιο που θα ανοίξει στην Κίνα. Έτσι. Βεβαίως, η παραγωγή κατά 90% ενός αυτοκινήτου είναι ρομποτική. Το ανθρώπινο χέρι είναι που μπαίνει πάνω, ουσιαστικά είναι στον ποιοτικό έλεγχο, μικρή η παρέμβασή του. Γι' αυτό λοιπόν και δεν έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα αξιοπιστίας. Τώρα τα αυτοκίνητα δεν έχουν τόσα προβλήματα αξιοπιστίας όσο υπήρχαν στο παρελθόν. Και αυτό το βλέπουμε, όποιος έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο τα τελευταία 5 με 6 χρόνια, σπάνια θα έχει κάποιο θέμα, και συνήθως το θέμα θα είναι από τα ηλεκτρονικά του, και αυτό έχει να κάνει με τον προμηθευτή, δηλαδή από πού προμηθεύτηκε το chip η κατασκευαστική εταιρεία, τα ηλεκτρικά παράθυρα κτλ. Γενικώς δεν υπάρχουν θέματα. Εντάξει, οι Ιαπωνέζικες εταιρείες κρατούν πολύ ψηλά τα στάνταρς σε θέματα αξιοπιστίας, τα ποιοτικά, γιατί είναι και λίγο διαφοροποιημένη η παραγωγή. Το βλέπουμε και εμείς στα αυτοκίνητα που παίρνουμε. Ένα Made in Japan αυτοκίνητο δείχνει ότι είναι καλύτερο ποιοτικά. Το ίδιο και ένα γερμανικό αυτοκίνητο που είναι Made in Germany. Το ίδιο μπορώ να πω και για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κατασκευαστεί στη Γαλλία. Εντάξει, για την Ισπανία δεν μιλάμε. Και η Ισπανία έχει πολύ υψηλά στάνταρς παραγωγής. Εντάξει, δεν νομίζω να αντίθεται θέμα αξιοπιστίας και ποιοτικών χαρακτηριστικών, ειδικά για τα αυτοκίνητα που γίνονται στην Ευρώπη, τα οποία αν δεν συγκρίνει κανείς, για παράδειγμα, με ένα Τέσλα, που εκεί είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία της κατασκευής, θα καταλάβει ότι η Τέσλα κάνει focus πιο πολύ στο κομμάτι του λογισμικού και λιγότερο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Άρα δηλαδή η εταιρεία όντως, ο ανταγωνισμός βοήθησε στο να βρουν όλες οι εταιρείες την αξιοπιστία και την ποιότητα κατασκευής για να μπορούν να πουλάνε αυτοκίνητα.
Και ειδικά αν μιλάμε, το ξαναλέω, για ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρείες που είναι παραδοσιακοί κατασκευαστές, σε σχέση, για παράδειγμα, με τις νεότερες εταιρείες όπως η Tesla, όπως κάποιες κινέζικες που μπαίνουν πολύ δυναμικά στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης, που εκείνες δεν τους ενδιαφέρει. Το marketing τους δεν στέκεται πάνω στο αν έχει πολύ καλά πλαστικά, μαλακά πλαστικά, λάξαρι εσωτερικό. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι στο κομμάτι, λοιπόν, του λογισμικού, το πώς, λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο θα έχει super duper, επίτρεψε μου την έκφραση, επιδόσεις, θα έχει μεγάλη αυτονομία και τα συναφή. Και το παράδειγμα της Tesla είναι ένα χαρακτηριστικό. Όποιος έχει μπει μέσα σε ένα Tesla θα δει τη συναρμογή, πόσο μέτρια είναι, θα δει τα πλαστικά πόσο δεύτερα φαίνονται κτλ. Βεβαίως η Tesla σου λέει ότι, φίλε, εγώ σου πουλάω ένα αυτοκίνητο στα 40-45 χιλιάρικα με επιδόσεις ενός αυτοκίνητου συμβατικού που κάνει 150 χιλιάδες, ας πούμε, έτσι. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε λίγο κάτι για το οποίο θέλω να αναφερθώ και να το σχολιάσεις εσύ τόσα χρόνια μέσα στη δημοσιογραφία του ειδικού τύπου, και έχεις περάσει πάρα πολλά αυτοκίνητα από τα χέρια σου. Πάμε λίγο για τα τροχαία δυστυχήματα και τα τροχαία τα οποία έχουν συμβεί τελευταίες μέρες στη χώρα μας. Σύμφωνα με αυτό που δημοσιεύτηκε, έχουν βεβαιωθήκαν συνολικά 32.000 παραβάσεις για διάστημα από 15-25 Απριλίου του 2022. Και οι τέσσερις παράγοντες οι οποίοι παραμένουν και δεν βάζουμε μυαλό είναι η υπερβολική ταχύτητα, που οι παραβάσεις ήταν 7.889, να μην φοράμε ζώνη ασφαλείας 850 παραβάσεις, μεθυσμένοι 737 και να μην φοράμε κράνος 730. Δεν βάζουμε μυαλό, ρε Συνίκο. Τι γίνεται? Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την οδηγική παιδεία. Η οδηγική παιδεία, εγώ όχι απλώς το πιστεύω, πρέπει να είναι ένα μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια ίσως. Να καλλιεργήσουμε, λοιπόν, στα παιδιά μία τέτοια αγωγή. Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτοκίνητο, τι σημαίνει οδηγό, πώς πρέπει να οδηγώ, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου. Αυτό να καλλιεργηθεί, λοιπόν, στα παιδιά από μικρά τους, ώστε όταν πάρουν το τιμόνι στα χέρια τους να ξέρουν ότι όταν πίνω δεν οδηγώ, όταν οδηγώ μοτοσυκλέτα πρέπει να φοράω κράνος, όταν οδηγώ αυτοκίνητο πρέπει να φοράω τη ζώνη μου, όταν είμαι σε μια πόλη πρέπει να τηρώ τα όρια ταχύτητας, που, εντάξει, πλέον βλέπουμε ότι είναι χαμηλά. Αυτά δεν γίνονται ούτε με αστυνόμευση, ούτε με κατασταλτικά μέτρα, και γι' αυτό βλέπουμε κάθε χρόνο αυτές τις παραβάσεις, τις οποίες θεωρητικά ασχολούμαστε εκείνη τη στιγμή, πέφτοντας από τα σύννεφα, και μετά, λοιπόν, όταν αυτό φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζουμε πάλι κανονικά. Θέλω να κάνεις πάλι ένα ρεπορτάζ, Τάσο, μετά από 1,5 με 2 μήνες, να δεις πάλι ότι αυτά τα ποσοστά δεν θα έχουν πέσει. Απλά κανείς δεν θα τα βγάλει πάλι στον αέρα. Ξέρεις, πάντα σε μια έξοδο την ΕΠΑΣ κατά Χριστούγεννα, έρχεται, λοιπόν, ένα ρεπορτάζ ή κάποιες ανακοινώσεις της τροχίας που όλοι εμείς παίρνουμε και γράφουμε για 5 μέρες και μετά δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει και εμείς από μόνοι μας, σαν οντότητες μιας κοινωνίας, αυτό το πράγμα, λοιπόν, να το τηρούμε. Πρέπει εμείς σαν οδηγοί να ξανακαθίσουμε πάλι στο θρανείο, γιατί οδηγό δεν σημαίνει ότι ξέρω καλά να στρίβω ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Θα πρέπει να ξαναπεράσουμε όλοι, πιστεύω, από ένα σχολείο στη λογική της διαδίου μαθήσεως, να ξαναμάθουμε πάλι τον κοκ, γιατί ο κοκ αλλάζει συχνά, και να δούμε, λοιπόν, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας σαν οδηγοί. Επειδή αναφέρθηκε στο μάθημα να μπει σε τις οδήγησης και γενικά το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και ως οδηγοί αλλά και ως πεζοί και ως ποδηλάτες και ως έχουν μηχανάκια από μικρή ηλικία. Πολύ σωστά. Μήπως το πιο σημαντικό είναι, ρε Συνίκο, να μάθουμε εμείς οι ίδιοι, μην περιμένοντας το κράτος να κάνει κάποια πράγματα, επειδή εμείς ανήκουμε σε αυτό το κράτος, να μάθουμε εμείς οι ίδιοι να συμπεριφερόμαστε και να δείχνουμε τη συμπεριφορά, την καλή συμπεριφορά και το σεβασμό στον κώδικα κυκλοφορία πρώτα εμείς τα παιδιά μας? Ακριβώς, αυτό ισχύει. Το κράτος είμαστε εμείς, δεν θα περιμένουμε όλα από το κράτος. Και γενικά, εγώ πιστεύω ένας άνθρωπος, όπως ακριβώς είναι στην καθημερινότητά του, αν σέβεται, λοιπόν, τον συνάνθρωπό του, προς οτιδήποτε, δηλαδή ακόμη και σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αν περιμένεις την ουρά σου για να έρθει η σειρά σου για να πας στο ταμείο ή την παραβιάζεις, έτσι ακριβώς συμπεριφέρεσαι και στον δρόμο. Έτσι. Λοιπόν, πρώτα, λοιπόν, θα πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε τον πολίτη μας, την καθημερινότητά μας, είτε είμαστε οδηγοί, είτε είμαστε οι άνθρωποι που αλληλοπεδρούμε σε ένα περιβάλλον. Θα πρέπει και τα παιδιά μας
παραδειγματίζεται από εμάς. Όταν λοιπόν είναι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο και βλέπει τον πατέρα του, τη μητέρα του, να έχει μια αντικοινωνική συμπεριφορά, αυτή η συμπεριφορά και εκείνο θα βγάλει προς τα έξω όταν μεγαλώσει, ξεκάθαρα. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε. Επίσης, Τάσο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει λίγο το κομμάτι λοιπόν της οδικής ασφάλειας είναι ο οδηγός, ο ανθρώπινος παράγοντας. Το δεύτερο λοιπόν έχει να κάνει και με τα αυτοκίνητα. Και αυτό λοιπόν που θα πρέπει να δούμε όλοι μας είναι τον πολύ γερασμένο στόλο που έχει η Ελλάδα. Μιλάμε γύρω στα 4,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, από τα οποία ελάχιστα, το ξαναλέω, ελάχιστα είναι καλοσυντηρημένα. Έχουν δηλαδή κάνει τις άδειες που πρέπει, να έχουν τα σωστά φρένα, το σωστό σύστημα διεύθυνσης, τα σωστά ελαστικά, ώστε όταν βγαίνουν στον δρόμο, ούτε να μένουν στον δρόμο, ούτε να προκαλούν ατύχημα, γιατί ένα αυτοκίνητο κακοσυντηρημένο, ούτε σε μία στροφή θα στρίψει, ούτε θα φρενάρει, και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Το δεύτερο, στα καινούργια αυτοκίνητα, και τα οποία και εκείνα έχουν αλλάξει, βλέπουμε τώρα μικρά αυτοκίνητα που είναι πυραυλάκια, 1000 κυβικά με 125 και 150 άλλο, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο απευθύνονται σε έναν, ας πούμε, νεανικό κοινό. Θα πρέπει λοιπόν και οι οδηγοί που εκπαιδεύονται να μάθουν να εκπαιδεύονται στην καινούργια γενιά αυτοκινήτων. Βλέπουμε plug-in SUV, είναι τα υβριδικά, τα plug-in, με 400 ύπους, έτσι. Και αν εσύ τάσο πάρεις λοιπόν αυτό το αυτοκίνητο και το δώσεις στη γυναίκα σου, που γενικώς στις γυναίκες αρέσουν λοιπόν τα SUV, που πριν οδηγούσε ένα αυτοκινητάκι συμβατικό SUV ενδεχομένως, στα 100-120 άλογα, και τώρα θα χρειαστεί να διαχειριστεί 400 ύπους, πες μου λοιπόν ότι αυτός ο οδηγός που δεν έχει αυτή την εμπειρία που έχουμε εμείς που οδηγούμε κάθε μήνα 4 και 5 διαφορετικά αυτοκίνητα, πώς θα μπορέσει λοιπόν όλο αυτό να το κουμαντάρει, να το διαχειριστεί, έτσι. Όντως. Και να μην πάμε και στα ηλεκτρικά, που τα ηλεκτρικά λοιπόν τώρα ξεκινάς καλημέρα 380, 450, 500 άλογα, έτσι. Είναι πολλά τα άλογα. Supercar. Και επιδόσεις στην κατηγορία των super sport, έτσι. Mm-hmm. Γενικότερα θέλει μια αναθεώρηση αυτό το πράγμα, ώστε και καλούς οδηγούς να βγάλουν στον δρόμο, αλλά και οι υπάρχοντες οδηγοί θα πρέπει να ξαναπεράσουν πάλι από μια εκπαίδευση για να μάθουν, για να βελτιωθούν και να οδηγούν σωστά και να συμπεριφέρονται σωστά στον δρόμο. Λοιπόν, Current Driver, τι περιμένουμε, πότε βγαίνει το νέο περιοδικό, τι θέματα έχει. Current Driver κυκλοφόρησε χθες εκτάκτως λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς. Βεβαίως βρίσκεται στα περίπτερα όλης της χώρας. Αυτό το τεύχος Μαΐου κυκλοφορείται Hot Stuff. Και γιατί Hot Stuff? Καθώς έχουμε επιλέξει για το εξώφυλλό μας δύο αυτοκίνητα από κάθε κατηγορία, για παράδειγμα δύο top super mini, όπως αυτό που σου είπα πριν, Τάσο, mm-hmm. που είναι μικρά πυραυλάκια, το Fiesta, το Ford, το ανανεωμένο στην έκδοση ST-Line, το οποίο το συγκρίνουμε με το Hyundai, το i20, επίσης ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, πάλι στην sport έκδοση, την N-Line. Mm-hmm. Έχουμε βεβαίως και από τον κόσμο και από την κατηγορία των ηλεκτρικών δύο πολύ high-end αυτοκίνητα, είναι την BMW η i4, η 50M, ένα αυτοκίνητο που κοστίζει στα μισά από τη μία κανονική M, σημαντική εννοώ, αλλά έχει επιδόσεις πολύ καλύτερες. Mm. Εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο ο δικός της χαρακτήρας, να μην είναι τόσο καθαρό όμως ένα τέτοιο, μία M που έχουμε στο μυαλό μας. Έχουμε το Audi Q4, το e-tron, το Sportback. Επίσης την καινούργια, την EQA, την συντετρακίνητη έκδοση, αυτά από τα ηλεκτρικά. Και ένα πολύ ενδιαφέρον συγκριτικό είναι η Maserati EMC 20, με την οποία η Maserati επιστρέφει στην κατηγορία των κεντρομήχανων και των Sport Coupé, την οποία τη συγκρίνουμε με την Porsche, την 911, την Lightweight. Αυτή είναι η ωραία σύγκριση. Και βεβαίως τώρα να μην καθίσω έτσι για παθμό. Η τελευταία σύγκριση που είπες είναι όλα τα λεφτά που λένε, και ποιος δεν θα ήθελε να βρεθεί πίσω από το τιμόνι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και να χαίρεται στην πίστα. Ακριβώς. Και μόνο στην πίστα πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν. Ακριβώς. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μαδίασες το χρόνο σου για να μας πει πέντε πράγματα και για το περιοδικό αλλά και για πράγματα να ακούσεις. Να έχεις ένα καλό τριήμερο και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε με καμιά αποστολή η οποία βγαίνει στο εξωτερικό να πούμε νέα για αυτοκίνητα και το τι έρχεται στην ελληνική αγορά. Πάντα στα διαθεσή σου, και ό,τι χρειαστεί είμαι εδώ. Την καλημέρα μου στους ακροατές και στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη που πάντα την έχω στην καρδιά μου. Καλή σου μέρα, Νίκο. Γεια σου.